Μέρες γιορτινές, μέρες χαράς και ελπίδας, μέρες αγάπης και αισιοδοξίας. Συναισθήματα που είναι απολύτως αναγκαίες μέρες μας και που μπορούμε τόσο απλά να μεταδώσουμε στους γύρω μας με ένα μοναδικό χειροποίητο δώρο. Συνεχίζεται με απόλυτη επιτυχία στον κινηματογράφο Αχίλιον το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ που διοργανώνει η Φλόγα. Η δώρο έκθεση διαρκεί μέχρι και τις 31 του Δεκέμβρη και είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 10 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Τα εκθέματα είναι χριστουγεννιάτικα, αξεσουάρ, κοσμήματα, γλυκά, λικέρ και κεριά. Δημιουργίες καλλιτεχνών με ιδιαίτερο μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνουν. Όλοι μαζί με τη σειρά μας και εμείς μαζί με τη Φλόγα. Λόγω τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο καθένας, προσπαθούμε όλοι μαζί να δώσουμε ό,τι μπορούμε. Να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά που έχουν την ανάγκη αυτή και όχι μόνο τώρα αυτές τις ημέρες, γενικά. Τώρα όσον αφορά την ανταπόκριση, έχουμε ανταπόκριση, υπάρχει ανταπόκριση. Μπορεί ο καθένας να έρθει να δει, να επιλέξει τα δώρα του λόγω των ημερών και αυτά, να ενισχύσει ο καθένας με τη σειρά του το σύλλογο Φλόγα, όπως είπαμε και προηγουμένως, που όλοι μαζί κάνουμε μία προσπάθεια. Στο παζάρ μπορείτε να βρείτε ό,τι έχει να κάνει με χριστουγεννιάτικα δωράκια, κοσμήματα, χειροποίητα γλυκά, γούρια, λικέρ, τα πάντα. Υπάρχει δηλαδή μία μεγάλη επιλογή δώρων να επιλέξει κάποιος. Η Χριστουγεννιάτικη έκθεση Μπαζάρ, η οποία πραγματοποιείται στο κινηματοθέατρο Αχίλιον, δεν θα μπορούσε παρά να αγκαλιάσει με σεβασμό και να φιλοξενήσει το σύλλογο Φλόγα, το σύλλογο γονέων παιδιών με παιδικό καρκίνο, ο οποίος και βρίσκεται εκεί με τα είδη του, για να ενισχυθεί ο μοναδικός σκοπός του. Είναι από μόνο το ευαίσθητο και σίγουρα γι' αυτό και γίνεται όλο αυτό το μπαζάρ, για να, το μάθει, να μάθει και ο κόσμος τι είναι η Φλόγα και με τη σειρά του να βοηθήσει ο καθένας όπως μπορεί. Και σίγουρα χρειάζεται μια πιο μεγάλη ανταπόκριση από όλους μας. Οι τιμές των ειδών που εκτίθενται είναι ιδιαίτερα προσιτές, δεν ξεπερνούν το 1 ευρώ και όλοι μπορούν να συνεισφέρουν προκειμένου ο Σύλλογος Φλόγα να συνεχίσει να επιτελεί το μοναδικό σκοπό του, τον οποίο δημιουργήθηκε.